Καλημέρα. Κύριε Λίγα, πείτε μας τι ακριβώς είναι. Είναι η πρώτη έκθεση ερωτικών υπηρετικών προϊόντων που θα πραγματοποιήσετε με το σύλλογό σας. Δώστε μας λίγο την εικόνα. Είναι μια έκθεση η οποία θα γίνει στο λιμάνι των Σιβώτων 29-30-31 Ιουλίου. Mm-hmm. Το τελευταίο βράδυ, μάλιστα 31 Ιουλίου, ο Σύλλογος κάνει και το ετήσιο πανηγύρι του Συλλόγου για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Mm-hmm. Η ιδέα πάρθηκε από την πίτα του Υπηρώτη στην Αθήνα. Εκεί η Πανυπηρωτική είχε κάνει μια μικρή έκθεση με υπηρωτικά προϊόντα και mm-hmm. είχαμε μια συζήτηση για το ότι η Ήπειρος τουλάχιστον μπορεί να καλύψει το διατροφικό κομμάτι της. Μάλιστα. Οπότε... Και πήραμε την ιδέα να κάνουμε αυτή την εκδήλωση στα Σίβωτα για το λόγο ότι ήδη έχει πάνω από 5.000 τουρίστες και πιστεύουμε ότι πρέπει να διαφημίσουμε το προϊόν της Ηπείρου, όλης της Ηπείρου. Σωστά. Τι θα περιλαμβάνει η έκθεση? Η έκθεση έχει θαλασσονοστιμιές, έχει μέλια, αρωματικά φυτά, mm-hmm. τυριά, κρασιά, τα πάντα ό,τι αφορά το αγροτικό κομμάτι. Όλα τα καλά. Και θα είναι από όλες τις πόλεις της Ηπείρου, από όλες τις περιοχές της Ηπείρου. Έχουμε εκθέτες και από τις 4 περιφερειακές ενότητες. Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα εκμεταλλευτείτε τον τουρισμό και τον κόσμο που ούτως ή άλλως θα βρίσκεται στα Σίβωτα για να κάνει τις διακοπές του και μέσα από εκεί θα προσπαθήσετε να προβάλλετε και όλα αυτά που παράγει η Ήπειρος, αγροτικά προϊόντα της Ηπείρου. Η παραγωγή πώς το δέχτηκαν, πώς το πήραν, το δέχτηκαν σαν μια ευκαιρία για να διαφημιστούν, για να προωθήσουν τα προϊόντα, για να προωθηθεί ο τόπος, πώς το είδαν? Η παραγωγή το πήραν πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Η ζήτηση είναι τεράστια για να μπουν περίπτερα. Έχουμε ένα χώρο 500 τετραγωνικών όπου θα γίνει η έκθεση. Mm-hmm. Είχαμε τεράστια βοήθεια από την περιφέρεια Ηπείρου με χρηματικό ποσό για να καλύψουμε τα έξοδα, γιατί τα έξοδα υπερβαίνουν τα 5.000 ευρώ. Πολύ σημαντικό, ωραία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό που η περιφέρεια βρίσκεται στο πλευρό μας mm-hmm. και που οι τουρίστες στην ουσία δεν, όχι απλά θα μπορούν να αγοράσουν το προϊόν, θα μπορούν και να το δοκιμάσουν εκείνη τη στιγμή. Σωστά. Α, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Θα έχει κάτι τίποτε άλλο εκτός από την έκθεση των προϊόντων, περιλαμβάνει κάτι άλλο ή... Το τελευταίο βράδυ στο Εκκλησάκι του Αγιώργη κάνουμε το ετήσιο πανηγύρι του Συλλόγου. Είναι το πανηγύρι. Την επόμενη χρονιά. Mm-hmm, mm-hmm. Θα έχει κλαρίνα, θα έχει σούβλες, θα έχει τα πάντα. Mm-hmm. Και το σημαντικό πιστεύω δεν είναι μόνο το ότι θα πιάσουμε τον τουρισμό που είναι εκείνη την περιοχή, στην περιοχή εκείνη την εποχή. Είναι ότι ακόμα και εμείς οι ίδιοι δεν ξέρουμε τι παράγει η Ήπειρος. Για παράδειγμα, με πήρε τηλέφωνο προχθές κάποιος κύριος, mm-hmm. κάνει συσκευασμένο χυμό ρόδι. Κάτι που δεν ήξερα ότι υπάρχει στην περιοχή μας. Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε στην ουσία αυτό που λέτε, ακόμη και μεταξύ σας η παραγωγή μπορείτε να γνωρίσετε να γνωριστείτε και προϊόντα καλύτερα. Που υπάρχουν και που ενδεχομένως μπορούν να προωθηθούν και να βοηθήσουν όλο το προϊόν. Και να πάρουμε και τις ιδέες. Mm-hmm. Γιατί πολλοί από εμάς, ακόμα και εγώ, δεν κάνω μεταποίηση προϊόν και ίσως πάρω κάποια ιδέα για να κάνω. Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν τελειώσει ή δεν έχεις ακόμη? Όχι, υπάρχει χώρος ακόμα. Όποιος ενδιαφέρεται, υπάρχουν παντού τα τηλέφωνά μας να δηλώσει συμμετοχή. Είναι δωρεάν για τους εκθέτες. Μάλιστα. Μάλιστα, ωραία, πολύ και όπως είπαμε, θα είναι γαλακτοκομικά προϊόντα, αρωματικά φυτά, λαχανικά, φρούτα, όλα όσα παράγει μέλι, όπως είπατε, όλα όσα παράγει η περιοχή της Ηπείρου. Και βιολογικά. Mm-hmm. Και βιολογικά, πολύ σωστά. Οι ώρες θα είναι 7 με 12 το βράδυ. Θα ξεκινάει 7 η ώρα το απόγευμα, γιατί πιο νωρίς ο κόσμος είναι σίγουρα στις παραλίες. Σωστά. Βάλαμε ενδεικτικά την ώρα 12, μπορεί να κρατήσει και παραπάνω, όση ώρα θα έχει κόσμο. Κατά πάσα πιθανότητα θα κρατήσει παραπάνω. Θα υπάρχει security 24 ώρες, 24 ώρες να φυλάει το χώρο και τους εκθέτες. Mm-hmm. Ωραία, ωραία. Ελπίζουμε να γίνουν κι άλλα, να ξεκινήσει αυτό σαν πρώτο και να συνεχιστεί και να γιγαντωθεί η προσπάθειά σας. Όπως, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απλά να αναφέρουμε ότι οι συνδιοργανωτές είναι και ο Οργανισμός Λιμένα Οικουμενίτσας και ο Δήμος Οικουμενίτσας, όπως διαβάζουμε στην ανακοίνωσή σας. Και φυσικά ο βασικός διοργανωτής είναι ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων Θεσποτείας που είστε βέβαια, πρόεδρος. Να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας. Μια ξεχωριστή.